Τι έγινε ρε, με την Κλαούντια? Είναι. Έβλεπα απ' έξω που έλεγε αυτό το «Δε σε θέλω». «Δε σε θέλω». Και καημένη υπαρεξιγιότητα, ναι. Και πριν που είδα. Η ίδια το είχε πει. Δεν το είχα πει εγώ. Η ίδια το είχε πει. Και τώρα τη βλέπω. Ήταν καλά και τώρα τη βλέπω πάλι λίγο σε μια φάση κάπως λίγο. Δεν ξέρω. Είπαμε, είναι παιχνίδι. Δεν ήθελες να κάνεις κάτι μαζί της. Ε? Θα ήθελα. Ας πω, άμα ήθελα, όπως είπε και η Μαρία, 9 εβδομάδες θα είχα κάνει. Αλλά γενικά... Γιατί όμως εσύ τη φίλησες έτσι? Άλλο το φιλί στο μάγουλο και άλλο το φιλί εδώ. Αυτό λέω, από αυτή την άποψη. Ρωτάω από περιέργεια. Ναι, γιατί μετά από τη συζήτηση που κάναμε, γύρισε λίγο η συζήτηση στο θέμα πλάκας και αυτά. Ότι είσαι κότα, είσαι τα κλασικά αυτά που γίνανε και πριν και αυτά. Με προκάλεσε, το έκανα, θα χρεωθώ, θα πληρώσω τις συνέπειές μου, δεν με απασχολεί. Το να κάτσω να δώσω, να με προκαλέσει κάποιος να δώσω ένα φιλί και μετά να χρεωθώ άλλα πράγματα. Καταλαβες. Κρίμα. Τι είναι το κρίμα? Κρίμα από την άποψη ότι... Επειδή ξέρεις ότι έτρεφε κάποια συναισθήματα για εσένα... Ναι. Δεν έπρεπε να το κάνω. Δεν έπρεπε, όχι. Αυτό, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί... Άσχετα που δείχνει ότι είναι σκληρή και ότι λέει αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ σαν Εύα είναι ότι ναι, πρέπει αυτό να την πείραξε λιγάκι. Δεν είπε, δεν είπε κάποιος ότι έπαιξες. Αυτή... Από τη στιγμή που γυρνάς και μου λες τώρα... Διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή έπαιξε με τα δικά μου. Αυτή βγήκε και έκλαιγε χωρίς να είμαι εγώ η αιτία μέσα στα κόκκινα δωμάτια. Κατάλαβες. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ πάντα όταν έγινε αυτό στο κόκκινο δωμάτιο που βγήκε και έκλαψε. Εγώ δεν ήμουνα... είχα δει πιο παλιά επεισόδια, για να σου πω την αλήθεια. Ναι, εγώ ήμουνα η που ξεχύλισε το ποτήρι. Άλλα ήταν μέσα της που είχε και βγήκανε στην επιφάνεια και ήταν τη στιγμή που μπήκε. Κανένας δεν την είχε απορρίψει. Καταλαβες. Απλά τα πράγματα αυτά φαίνονται έτσι, έξω και αυτά βλέπει ο κόσμος. Καταλαβες. Εμένα ουσιαστικά για το παιχνίδι, εμένα αυτό που έκανα στο κόκκινο δωμάτιο, μου ρίξε μια ταφόπλακα πάνω για τον κόσμο. Γιατί εγώ από τότε που έκανε αυτό η Κλαούντια, βγήκε η Κλαούντια η γυναίκα η σωστή και ο Νίκος ο άντρας ο βλάκας. Καταλαβαίνεις που παίζει με τα συναισθήματα της Κλαούντια. Με την Εύα συζητήσαμε μετά αυτό που έγινε, τη συζήτηση που είχαμε και τη σύνδεση με το σπίτι των κοριτσιών. Ήθελε να μάθει για την Κλαούντια και αυτό που έγινε. Ήταν νομίζω... μια συζήτηση που ήθελε να μάθει περισσότερα, γιατί τώρα τρεις μέρες στο σπίτι δεν ξέρει πολλά πράγματα. Προσπάθησα να της εξηγήσω τι είναι και ότι και αυτό που έγινε, το ξαναλέω, δεν το μετάνιωσα. Απλά σε καμιά περίπτωση δεν ήθελα να παίξω με τα